Αφού έχουμε ήδη πάει στη Θήβα από το πρωί, έχουμε συναντηθεί εκεί με το Δήμαρχο και βέβαια και με το Δήμαρχο Τανάγρα στο Σχηματάρι, σε μία από τις τελευταίες περιοδίες της Στερεά Ελλάδα. Έχω την ιδιαίτερη τιμή να έχω τον συντονισμό αυτής της μεγάλης ομάδας των ανθρώπων, μαζί με τους βουλευτές μας, μαζί με τα στελέχη της παράταξης και βέβαια σήμερα μαζί με τον κύριο Γραφάκο και την κυρία Δήμητρα Λιγούρα εδώ, και τον βουλευτή, τον κύριο Κτιστάκη. Βασικό μήνυμα το οποίο μεταφέρουμε είναι η αξία της συμμετοχής στις ευρωεκλογές. Κάθε ψήφος μετράει, δεν είναι κάτι μακρινό μας. Η Ευρώπη είναι πάρα πολύ κοντά μας. Όλοι οι πόροι, τους οποίους κάθε μήνα ενεργοποιούμε για συμβουλευτικά κέντρα, ακόμα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, για τις υποδομές που βλέπουμε γύρω μας, για τους δρόμους, για πάρα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν την καθημερινότητά μας, είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Και βέβαια έχει αξία να υπάρχει δυνατή φωνή, δυνατή εκπροσώπηση για τα δίκαια αιτήματα της Ελλάδος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα, πρώτο βασικό μήνυμα είναι η συμμετοχή. Δεύτερο βασικό μήνυμα είναι αυτό το οποίο ζητάμε από τους πολίτες, να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία και σε αυτές τις εκλογές, εμπιστευόμαστε την κρίση τους και λογοδοτούμε απέναντί τους για αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Είναι σημαντικό να υπάρχει πολιτική σταθερότητα και βέβαια ακόμα μεγαλύτερη ορμή για μεταρρυθμίσεις, αυτός που έχει ανάγκη ο κάθε πολίτης. Από πλευράς μας, από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αυτό το οποίο συνεχίζουμε να δεσμευόμαστε στους πολίτες είναι περισσότερες πολιτικές, έτσι ώστε να ενισχύσουμε κάθε μέλος οικογένειας, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Έχουμε μια μεγάλη γκάμα προγραμμάτων που έχουν να κάνουν για την οικογένεια. Επικεντρωνόμαστε στη μάχη για το δημογραφικό, αλλά μπροστά μας έχουμε τη μεγάλη μάχη των ευρωεκλογών, τις οποίες ξανακαλώ τους πολίτες να συμμετέχουν με μια μεγάλη και αθρώα συμμετοχή, σημαντικό κομμάτι το να εκφέρει ο άλλος άποψη και να συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων. Μας δόθηκε ευκαιρία, δεδομένου ότι επισκέφτηκε το Δήμο μας η Υπουργός Οικογενείας, η κυρία Ζαχαράκη, να ενημερωθεί για θέματα κοινωνικής πολιτικής. Ενημερώσαμε επίσης το κλιμάκιο και για τα θέματα υποστελέχωσης των Δήμων, αλλά κυρίως αυτό που αφορά τις ευρωεκλογές και έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα αιτήματα για χρηματοδότηση σε έργα υποδομής που θα φανούν πολύτιμα στο άμεσο μέλλον, έργα δηλαδή που έχουν να κάνουν με την άρδευση και την ίδρυυση. Αυτό επισημάναμε και στην Υπουργό και στο κλιμάκιο, ότι τα έργα που θα χρειαστούν τα επόμενα χρόνια και αν θέλουμε να φροντίσουμε για τις επόμενες γενιές και να λύσουμε ριζικά προβλήματα υποδομής που αφορούν ειδικά τον τόπο μας, γιατί είμαστε ένας κυρίως αγροτικός δήμος, είναι να βρεθούν χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα υποδομής όπως η άδρευση και η ίδρυυση.